Τέλειο, U17 πρωταθλητές τη φετινή χρονιά, συναισθήματα και πώς σας βρίσκει αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καταρχάς ήρθαν τρεις αγωνιστικές πριν να τελειώσει η κανονική διάρκεια, αλλά αυτό δεν φέρνει την πραγματική εικόνα του πρωταθλήματος. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για όλους μας, ασχέτως αν τελείωσε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Βρεθήκαμε στις πρώτες αγωνιστικές με την πλάτη στον τοίχο με 6 βαθμούς πίσω. Και εκεί θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κέρδος για τα παιδιά στο τέλος της σεζόν και εξηγώ. Όταν βρέθηκα σε 6 βαθμούς πίσω για αυτοί που ασχολούνται με το ποδοσφαιρό και γνωρίζουν το ποδοσφαιρό, να έχεις το σθένος και το μέταλλο του νικητή σε κάθε παιχνίδι, σε οποιαδήποτε έδρα, ασχέτως αν το σκορ από την αρχή είναι αρνητικό σε σένα και να βρίσκεις τα ψυχικά αποθέματα να κερδίζεις τα παιχνίδια όλα, θεωρώ το μεγαλύτερο κέρδο αυτών των παιδιών είναι αυτή η νοοτροπία του νικητή που έχουν κερδίσει αυτήν τη χρονιά και κάτι που θα τους βοηθήσει στο μεταγενέστερο του στάδιο που έχουν σκοπό να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, αυτή η νοοτροπία θα την κουβαλούν πάντα. Θεωρώ ότι αυτό το πρόθυμα ήρθε δίκαια και ήμουν και εγώ σε πλεονεκτική θέση γιατί είχα να κάνω με εξαιρετικούς καταρχάς ποδοσφαιριστές σαν χαρακτήρες αλλά και σε εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές σαν ποιότητα ποδοσφαιριστών. Και καταλήγοντας, αυτή η προσπάθεια έγινε ομαδικά. Παραδείγματα να δώσω της ομαδικότητας είναι παιδιά που έπαιζαν στην ίδια θέση και ξέραν ότι οι συμπαίχτες τους ήταν στον πάγκο. Έβαλαν γκολ και πήγαιναν ενδιαφέροντα στο συμπαίχτη τους που έπαιζαν στην ίδια θέση. Αυτό λέει πολλά και γι' αυτό με αυτήν την νοοτροπία και τη φιλοσοφία μας νομίζω ήρθε δίκαια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οφείλω να σταθώ όμως και πέρα από μια επιτυχία αν υπήρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν και υποστηρίζουμε τα παιδιά για να τους παρέχουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας. Γι' αυτό έτσι αλλιώς είναι η δουλειά μας, να παρέχουμε στους παίκτες ό,τι μπορούμε από το κομμάτι του καθένας και εξηγώντας εγώ από το κομμάτι του προπονητή ό,τι μπορώ να τους προετοιμάσω για το ψυχολογικό κομμάτι, για το αγωνιστικό, για το τακτικό κομμάτι. Είχα εξαιρετικούς συνεργάτες όπως τον Άντρο τον Πετρίδη, που ήταν κομμάτι του οι τερματοφύλακες, όπως τον Ηράκλειν, του γυμναστή της ομάδας, που ήταν υπεύθυνος για φυσική κατάσταση, τον Νικόλα, τον φυσιοθεραπευτή μας. Και τον Κωνσταντο Φασουλιώτη που ήταν στο scouting κομμάτι που συζητήσαμε για τους αντιπάλους. Τα παιδιά στην εταιρεία, τον κύριο Λικούρη που ήταν και τεχνικός και γενικός διευθυντής, ήταν πάντα δίπλα μας. Ακόμα και στα εκτός έδρας με το λεωφορείο πήγαινε μαζί μας. Δεν έλειψε στιγμή, ακόμα και από προπόνηση. Τον Αντρέα στην εταιρεία, για να μην ξεχάσω ανθρώπους. Ακόμα και τον Έφορο μας που πιστεύω θα τον ζήλευαν πάρα πολλές ομάδες πρώτης κατηγορίας, τον κύριο Μάριο Σκότη. Όλοι αυτοί συνέβαλαν αρμονικά για να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα. Αυτή η συνεργασία όλων αυτών που προανάφερα ήταν αρμονική και βοήθησαν στα μέγιστα τα παιδιά που ήταν ικανότατα για να μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι μια νοοτροπία όμως που υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ εδώ και χρόνια αφού οι U17 είναι μόνιμα πρωταγωνιστές και μόνιμα πρωταθλητές, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η δουλειά μας, άλλωστε, εμάς τους προπονητές. Να χτίσουμε έτσι αλλιώς και αυτόν εγώ το έμαθα μέσω από το ΑΠΟΕΛ σαν ποδοσφαιριστής, μου το μετάδωσαν άλλοι και οφείλω και έχω την υποχρέωση να το μεταδώσω εγώ στα παιδιά που έρχονται στις ακαδημίες και είναι υποχρέωση όλων μας αυτήν την νοοτροπία του νικητή. Να καταφέρουμε να συνδέσουμε και ας ευχηθούμε ότι ένας από αυτά τα παιδιά, δύο από αυτά, να μπορέσουν να κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο με πρώτη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Κώστας Φασουλιώτης έπαιξε για χρόνια στο ΑΟΕΛ, κατέκτησε πρωτάθλημα, το ίδιο και ο Άντρος ο Πετρίδης, πιο νεότερος εσύ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν δίπλα τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγαπούν και ξέρουν την νοοτροπία του ΑΟΕΛ. Αξιχωρίς να υποτιμώ τους οποιουσδήποτε οι οποίοι βοηθούν στα μέγιστα του ΑΠΟΕΛ σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα, να το πούμε, εμείς που γνωρίζουμε τι θα πει ΑΠΟΕΛ για 15, μια ολόκληρη ζωή μπορώ να πω. Προσπαθούμε, κοινή υποχρέωση, να το μεταδώσουμε. Αν καταφέρουμε και το περάσουμε στους παίχτες, αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Ποιο είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ του U17? Το μεγάλο στοίχημα για μένα είναι να βγάλουμε παίχτες στην πρώτη ομάδα. Είναι το μεγάλο στόχος των Ακαδημιών.
Πέραν των αγωνιστικών, είναι και αυτό μέρος της δουλειάς, το χτίσιμο της ψυχολογίας, το χτίσιμο της νοοτροπίας του νικητή, των μέταλλων του νικητή, είναι και αυτό μέρος της δουλειάς μας, πέραν των κυπέλων και των μεταλλίων. Και από εκεί και πέρα, ο σκοπός μας είναι να καταφέρουμε, γιατί U17 τελείωσε σήμερα και ξεκινά U21, που για μένα η προσωπική μου U21 είναι ένα κομμάτι της πρώτης ομάδας. Άρα αυτά τα παιδιά ανήκουν πλέον στην πρώτη ομάδα. Άρα και οι υποχρεώσεις είναι ανάλογες. Όταν λέει κάποιος πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των υποχρεώσεων που έχω. Να συναγωνιστούν όλους αυτούς τους ικανότατους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν, Κύπριους και ξένους. Και για να καταφέρουμε και εμείς να βγάλουμε ένα-δύο παίχτες να περάσουμε στην πρώτη ομάδα για να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο.